Αλέξανδρε, σου αρέσει το καινούργιο στο κάθισμα? Ε, είναι ωραίο. Λοιπόν, εδώ με τον Αλέξανδρο. Καλημερούδια, δεν σας είπα, παιδιά. Έχω ξυπνήσει πραγματικά άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα το χθεσινό. Αν ήταν όντως κάτι παροδικό, λίγο κούραση, λίγο υπερκόπωση, δεν ξέρω, γιατί τις τελευταίες μέρες πραγματικά το παραέκανα και το μοντάζ με πήγαινε αρκετά πίσω, οπότε ξενυχτούσα και κοιμόμουν πάρα πολύ λίγες ώρες. Τώρα είμαστε με τον Αλέξανδρο μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, και είμαι τέλεια. Είτε για τροσούχια της μαμάς μου, λειτουργήσαν τέλεια. Και γιατί ακούτε τις βλακίες και εγώ δεν ακούω εδώ πέρα χριστουγεννιάτικα? Ωραία. Η ταγιατροσούχη της μαμάς μου, παιδιά, λειτουργήσαν και είμαι περδίκη. Λοιπόν, τώρα πάμε τον Αλέξανδρο λίγο για να δει και αυτό στον έξω κόσμο. Να κάνουμε ένα click away. Διότι θέλω να πάρω κάτι το οποίο έχω παραγγείλει. Σήμερα το πρωί να σας πω την αλήθεια, το παραγγείλα, αλλά παρόλα αυτά μια χαρά. Μπορούμε να σας πω την αλήθεια, έχουν μεταφορική που στα φέρνει σε 2-3 εργάσιμες ημέρες. Να σας πω την αλήθεια μου. Αλλά ήθελα να βγάλω και λίγο το παιδάκι έξω μέσα στο αυτοκίνητο, να κοιτάξει λίγο έξω τον κόσμο και να δει τον κόσμο. Γι' αυτό και βγήκαμε. Αλλιώς δεν είναι κάτι που με επήγει αυτό που θέλω να πάω να πάρω τώρα αυτή τη στιγμή, ούτε καν με επήγει. Απλά ξέρετε. Έχω καθίσει εδώ τώρα όσο κοιμάται ο Αλέξανδρος να τυλίξω ένα δικό του δώρο που έχει έρθει. Και κάποια δωράκια τα οποία ήρθαν για τους γονείς μου. Σας είχα πει ότι είχα παραγγείλει κάτι γουράκια, μπρελόκ. Αυτό που λέει γιαγιά και αυτό που λέει παππούσα. Κοιτάξτε τι ωραίο κρυκάκι, αστεράκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας είχα δείξει και αυτά εδώ, τα γουράκια, παππούς, γιαγιά. Στη μαμά μου όμως πήρε και κάτι έξτρα. Όχι ότι έχω περισσότερη δυναμία στη μαμά μου, αλλά εντάξει, επειδή βρήκα αυτό το βραχυλάκι που γράφει γιαγιά, το πάρω την μπαμπά μου τώρα βραχυλάκι που γράφει παππούς. Θα μπορούσε, γιατί όχι. Αλλά δεν θα το βάλει, το ξέρω. Τέλος πάντων. Και θέλω να καθίσω εδώ πέρα να τα τυλίξω. Έχουν και ωραία φακελάκια, γιατί έρχονται σε ωραία φακελάκια. Είναι πολλά φλάξ, δεν θυμάμαι αν σας το είπα. Να τα. Και ξέρετε τι συνειδητοποίησα τώρα? Ότι μια τσαντούλα χριστουγεννιάτικη δεν έχω. Έχω μόνο τσάντες που γράφουν πάνω απονομίες μαγαζιών κλπ. Κλπ. Που τα κρατάω εγώ αυτά. Τι θα τους δώσω τώρα? Και λίγο αυτό με έχει στεναχωρήσει, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν ξέρω αν θα πάω σε κάποιο σούπερ μάρκετ ή άμα θα κάνω την παραγγελία μου, βασικά γιατί παραγγελίες κάνουμε από το σούπερ μάρκετ, βρω κάτι εκεί. Διαφορετικά, ξέρετε τι σκέφτηκα να κάνω? Να τα τυλίξω με μια κορδέλα έτσι. Γιφτιά, δεν ξέρω. Εδώ κλασικά στην καθημερινή μας σταθερή σχέση, ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή έχω τον φούρνο, έχω μέσα τα γεμιστά στο φούρνο και έχω πλέον, έχει κυρίως ο φούρνος εννοείται. Αλέξανδρο, θα χτυπήσεις άμα σηκωθείς, θα χτυπήσεις. Μπράβο. Έχω ανάψει απλά το φως και κάθεται και κοιτάζει το φούρνο. Δεν ξέρω, του αρέσει πάρα πολύ ο φούρνος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τον ενθουσιάζει τόσο πολύ. Και πάμε να ανοίξουμε τα κουτάκια μας, θα ξεκινήσω με τις Lancôme. Την υπέροχη αυτή κουτάρα, βρε παιδάκι μου, εδώ πέρα. Δηλαδή, τέτοιο ημερολόγιο, τόσο όμορφο. Μετά τελειώνοντας, θα το κόψω αυτό και θα κρατήσω τον πύργο του Άιφελ. Έχουμε αύριο, έχουμε 20, άρα ανοίγουμε το κουτί της ημέρας των γενεθλίων του Αλέξανδρου. Ποιος έχει γενέθλια αύριο, Αλέξανδρε? Ποιο παιδί έχει αύριο γενέθλια, εσύ? Έχουμε έναν ωρό γενιφίκ. Είναι πάρα πολύ. Αν ψάχνετε ωρό προσώπου και θέλετε πραγματικά κάτι καλό, μπορεί να κοστίζει λίγο παραπάνω, αλλά τη γενιφίκ όρος και η μάσκα, η sheet mask, είναι ένα όνειρο. Αλέξανδρο, το αγαπημένο σου κουτί. Πάμε στο νούμερο 20 των γενεθλίων σου. Το νούμερό σου είναι το 20. Έχουμε, εντάξει, πολύ ωραία σκιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα με αυτό το φωτισμό που έχω, αλλά η σκιά είναι υπέροχη. Και έλα, το αγαπημένο σου κουτί πέρασε. Πέρασε. Ελάτε, κύριε, παρακαλώ, περάστε. Να καθίσετε πάνω στο κουτί σας. Με σφαίρα πάει, τον βλέπετε.
και το νούμερο 20. Στο. Look fantastic. Έχει από την σερία, από την εταιρεία Mio. Έχει ένα, πώς το λένε, δείγματάκι για καθαριστικό σώματος. Αυτό και η εταιρεία και το Look Fantastic. Εντάξει παιδιά, δηλαδή είναι ένα κόσμημα αυτό εδώ πέρα της Lancôme. Πραγματικό κόσμημα, δείτε εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Είναι υπέροχο. Λατρεύω και το Παρίσι, ξέρετε ότι έχω μια λατρεία ιδιαίτερη στο Παρίσι. Αυτά, θέλω να σας πω ότι ήρθε η νονά μας και μας άφησε τα παιχνίδια του Αλέξανδρου. Λόγω της κατάστασης τώρα έτσι όπως είναι, δυστυχώς δεν θα μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί στα γενεθλιά του. Οπότε μας έφερε το δώρο γενεθλίων του και το δώρο Χριστουγέννων. Θα σας δείξω το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο είναι υπέροχο, μόλις το φτιάξει ο μπαμπάς μας. Πού πηγαίνεις? Τι θέλεις τώρα από εδώ? Ποιος έχει γενέθλια αύριο? Ποιος έχει γενέθλια αύριο? Εγώ! Μπράβο! Αυτό είναι το σούπερ δώρο που μας έφερε η νονά μας για τα Χριστούγεννα. Δείτε τι ωραίο δωράκι είναι. Είναι ένα ποδηλατάκι. Είναι από αυτή την εταιρεία, την ELC. Σίγουρα θα τη γνωρίζετε για όσες ενδιαφερθείτε για αυτό το ποδηλατάκι. Έχει τα εκπαιδευτικά ταξιλάκια που βάζεις εδώ. Έχει εδώ πέρα να φορτώνει και παιχνίδια αργότερα, γιατί τώρα ακόμα δεν το έχει βρει. Τον βάλαμε πάνω, του άρεσε, είχε κάθεσε αρκετή ώρα. Αλλά νομίζω ότι σε κανένα δυο μήνες αυτό εδώ το ποδηλατάκι θα γίνει το αγαπημένο μας. Είναι πολύ όμορφο, είναι όλο ξύλινο και είναι πάρα πολύ όμορφο. Δείτε το εδώ. Μόλις ήρθε και το σούπερ μάρκετ που παραγγείλαμε. Και δεν έχω χειρότερο τώρα εδώ με σούπερ μάρκετ και κορονοϊό. Το μυαλό μου είναι πάρα πολύ έντονα και καρφωμένο στα αυριανά γενέθλια του Αλέξανδρου. Και ήδη πρέπει να κάνω κάποιες προετοιμασίες που θέλω και τέτοια πράγματα. Οπότε θα το κλείσω έτσι λίγο, ας το πούμε, απότομα το βίντεο. Γιατί θέλω να πάρω λίγο το χρόνο μου να ετοιμαστώ, να κάνω με τον μικρό ένα μπανάκι, να κάνω κι εγώ ένα μπανάκι, να κάνω έτσι ένα φορμάρισμα στα μαλλιά μου για να είμαι σχεδόν έτοιμη για αύριο και να κάνω τα καθαρίσματά μου τα βραδινά, αυτά που σας έχω δείξει και να στολίσω μετά το σαλόνι μας, να βάλουμε και τις γυρλάντες μας, να φουσκώσουμε τα μπαλόνια μας. Αύριο θα πάω να πάρω και ένα μπαλόνι που έχω παραγγείλει για τον Αλέξανδρο. Αυτά, οπότε θα σας αφήσω και για μας ξημερώνει μια πάρα πολύ ωραία μέρα, χαρούμενη. Θέλω να πιστεύω και να εύχομαι ότι θα περάσουμε όμορφα, ότι ο Αλέξανδρος θα το ευχαριστηθεί. Πάμε να πάρουμε και την τούρτα μας, Με κοιτάει και κάνει έτσι, λέει, που μιλάει αυτή τώρα. Αλέξανδρε, θα πεις καληνύχτα. Για πες καληνύχτα, κορίτσια και αγόρια, καληνύχτα. Θα σας δούμε αύριο με τα γενέθλιάκια μας.